Ο λόφος δεξαμενής ή ο λόφος κύλης βρίσκεται στα Άνω Πετράλωνα και συγκεκριμένα πάνω από την οδό Χαμοστέρνας στη διασταύρωση της οδού Κύλης και Καλλιρόης. Στις νότιες πλαγιές του λόφου υπάρχουν δύο σπήλαια. Πρόκειται για τα τοπονύμια Σπηλιά Δοντά ή Σπηλιά Πολέμου, τα οποία αντιστοιχούσαν στις δύο μετοβαφείς όπως τις αποκαλούσαν οι εφημερίδες σπηλιές της περιοχής. Το τεράστιο αρχαιολογικό τους ενδιαφέρον, οι έρευνες που δυστυχώς σταμάτησαν λόγω κάποιων τραγικών γεγονότων, όπως και οι ιστορίες που το συνοδεύουν, καθιστούν τις σπηλιές στα άγνωστα σημεία εντός του αστικού ιστού των Αθηνών. Παραδόσεις και θρύλοι χαρακτήρισαν τις πηγές ως αιματοβαφείς, διότι το 1926 δύο στρατιώτες δολοφόνησαν μια χείρα και την κόρη της, οι οποίες κατοικούσαν μέσα σε αυτές. Αργότερα, ένας άντρας που βρισκόταν σε κατάσταση μέθης σκότωσε μέσα σε αυτές με αξίνα τη γυναίκα του. Μετά από αυτά τα γεγονότα, οι κάτοικοι της περιοχής σφράγισαν τη μοιραία σπηλιά, παρά τις διαμαρτυρίες των αρχαιολόγων για τον αρχαίο χώρο. Σήμερα υπάρχει μια υποτυπώδους σιδερένια περίφραξη που προφυλάσσει τον υπόγειο χώρο με τα τρία λαξευμένα στο βράχο δωμάτια. Το όνομα του σπηλαίου Δοντά το οφείλει στην παλιά αθηναϊκή οικογένεια Δοντά, στην οποία άνοικε, και το σπήλαιο Πολέμου, που είχε χρησιμοποιηθεί στην εποχή της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 για τις ανάγκες του αγώνα από τους επαναστατημένους Αθηναίους. Κατά το 19ο αιώνα, ο λόφος ονομάστηκε Λόφος Φιλαρέτου, λόγω του ιδιοκτήτη Δημήτρου Φιλαρέτου, ενώ το 1928 η αμερικανική εταιρεία Ούλεν απαλωτρίωσε μέρος του λόφου και κατασκεύασε δεξαμενή για τις ανάγκες ίδρυυσης της Καλλιθέας, όπου και καθιέρωσε η ονομασία Λόφος Δεξαμενής. Μπαίνοντας μέσα στο σπήλαιο, βρίσκονται ίχνη αρχαίων τάφων. Όλα είναι έντεχνα κατασκευασμένα, κάτι που μαρτυράει ότι οι τάφοι άνοικαν σε σημαντικά πρόσωπα. Στην περιοχή αυτή, κατά την αρχαιότητα, ήταν οι Δήμοι Κύλης και Μελίτης, και η τοπική παράδοση ισχυρίζεται ότι ήταν τάφοι τοπικών βασιλισσών της προϊστορικής εποχής. Άλλη άποψη θέλει στις αίθουσες αυτές να περιέχεται ο τάφος του Κίμωνα. Τίποτα όμως από όλα αυτά δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Θεωρείται ότι το σπήλαιο Δοντά ίσως είχε χρησιμοποιηθεί από κάποιον αρχαίο πολιτισμό.